Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στην Μαρία την Καλέγη, Διευθύντρια Επικοινωνίας της Opel. Μαρία, καλημέρα. Έχουμε θεματάκι λίγο με την σύνδεση. Μισό λεπτό. Να το φτιάξουμε. Για να δούμε τώρα μας ακούει η Μαρία Καλέργη. Μαρία, καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εντάξει. Εδώ είμαστε. Φτάνει πια με αυτές τις συνδέσεις. Ναι, τώρα εντάξει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, είναι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, λοιπόν, η Μαρία η Καλέργη. Είναι διευθύντρια επικοινωνίας της Opel. Και ο λόγος που την έχουμε καλέσει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκληση είναι για την παρουσίαση του νέου Opel Mokka, ένα αυτοκίνητο που σηματοδοτεί την αλλαγή της Opel σε κάτι όμορφο, μοντέρνο σχεδιαστικά και όχι μόνο. Έτσι δεν είναι, Μαρία? Ακριβώς, όπως ακριβώς τα είπες, η Opel παρουσίασε το Mokka στην Ελλάδα στις 5 Απριλίου και έδωσε και τη δυνατότητα τους δημοσιογράφους να το οδηγήσουν για λίγο έστω στις 6 και 7 Απριλίου. Και όντως το Mokka σηματοδοτεί την αλλαγή στη σχεδιαστική γλώσσα της Opel. Και όχι μόνο. Είναι ένα αυτοκίνητο που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το 2012 που πρωτοκυκλοφόρησε. Έχει αγαπηθεί πολύ από τον Έλληνα καταναλωτή. Αλλά τώρα έρχεται να δώσει το στίγμα μιας ανανεωμένης Opel, μιας ανανεωμένης σχεδίασης, αν μπορούμε να το πούμε. Και έτσι είναι, όντως ανανεωμένη σχεδίαση και λατρεύεται από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή όταν το βλέπεις, ναι, το σου αρέσει. Έρωτας με την πρώτη ματιά, μου είπε κάποιος συνάδελφος. Ναι. Έτσι ακριβώς, δεν είναι τυχαίο. Ναι. Προσπάθησε πάρα πολύ η Opel να διατηρήσει λιτές γραμμές, δεν μας αρέσουν τα πολλά λόγια, αυτό πρεσβεύει η Opel, αλλά ταυτόχρονα να δώσει όλη τη λειτουργικότητα που μπορούσε στο καινούριο μοντέλο. Έτσι πέρασε βέβαια και στην καινούργια εποχή με ηλεκτροκινητήρα, δεν θα μπορούσε ένα καινούριο μοντέλο, όπως λέγατε και πριν, να μην βγαίνει και σε ηλεκτροκινητήρα. Επιτρέψτε μου να πω επιγραμματικά τους κινητήρες με τους οποίους λανσάρεται το μοντέλο. Μιλάμε για δύο βενζινοκινητήρες, 100 και 130 άλογα, και έναν πετρελαιοκινητήρα, 1500 κυβικά εκατοστά, και φυσικά ηλεκτρική έκδοση με 136 άλογα. Λοιπόν, σχεδιαστικά τώρα, μέσα στο αυτοκίνητο, πριν πάμε στους που αναφέρεις στους κινητήρες, μέσα στο αυτοκίνητο, τι διαφορετικό έχει από το προηγούμενο Mokka? Γενικά η Opel τι έχει φέρει καινούργιο, ναι, στο νέο Opel Mokka? Έχει φέρει το Pure Panel. Η λέξη θέλει να δείξει ακριβώς αυτό που είπαμε πριν, λιτές σχεδιαστικές γραμμές. Δεν υπάρχουν πλέον κουμπιά, υπάρχουν μόνο δύο τεράστιες οθόνες. Οι οθόνες που δίνουν τις οδηγίες για το τι συμβαίνει στο αυτοκίνητο στον οδηγό. Μια δεύτερη οθόνη που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 12 ίντσες με το σύστημα infotainment. Συνδεσιμότητα λοιπόν για τον οδηγό και για τους επιβαίνοντες με το Multimedia Navi Pro. Είναι το πιο καλό σύστημα που έχουμε, το οποίο έχει και 3D απεικόνηση όταν μιλάμε για πλοήγηση. Μάλιστα. Ο χώρος είναι λοιπόν κάτι, το λέμε. Ναι, συγγνώμη. Πες. Το λέμε detox, με την έννοια ότι αποτοξινώνεται ο οδηγός από την πολλή πληροφορία, από τα πολλά κουμπιά και επιλέγει εκείνος τι θα δει ανά πάσα στιγμή στις οθόνες του. Μάλιστα. Τώρα, ο χώρος έμεινε ο ίδιος, αυξήθηκε ο χώρος των αποσκευών? Είτε για μέσα στο σαλόνι για τους επιβάτες ή για τις αποσκευές. Ο χώρος των αποσκευών έχει μειωθεί λίγο, είναι στα 350 λίτρα. Και στην ηλεκτρική έκδοση είναι στα 410 λίτρα. Βέβαια, αν αναδιπλωθούν τα καθίσματα, ξεπερνάμε τα 1000 λίτρα. Παρόλα αυτά, ο χώρος μέσα για τους επιβάτες και για τον οδηγό συνοδηγό φυσικά έχει μεγαλώσει. Λίγο, αλλά έχει μεγαλώσει. Μάλιστα, αυτό βοηθάει πάρα πολύ, κακά τα ψέματα, έστω και λίγο να νιώθουν επιβάτες άνετα. Πάμε να δούμε λίγο το μοντέλο. Εσωτερικό είπαμε, εξωτερικό η σχεδίαση, ναι, χώρους. Αυτό που σίγουρα μας... Για πες.
Να πούμε λίγο για τα συστήματα τα οποία φέρνει μαζί του, τα συστήματα ακριβώς υποβοήθησης, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η Opel πρεσβεύει ότι είναι μια προσιτή μάρκα, μια μάρκα για όλους. Τι έχει κάνει λοιπόν, έχει φέρει όλα τα προηγμένα συστήματα στο segment, στην κατηγορία του Mokka. Να πούμε απλά για τον κόσμο ότι είναι η κατηγορία Β, στην οποία κατηγορία ανήκει και το Crossland που λανσάραμε πριν από ένα μήνα. Mm-hmm. Τα συστήματα λοιπόν ξεκινάνε από προειδοποίηση επικείμενης εμπρόσθειας σύγκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, για σύστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού, το οποίο είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, αυτόματο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης, πολύ πρακτικό, πανοραμική κάμερα οπισθοπορίας φυσικά και ασύρματη φόρτιση κινητών τηλεφώνων και όπως είπα και το σύστημα infotainment που είναι συμβατό με Apple CarPlay και Android Auto. Οπότε από τη βασική έκδοση δηλαδή έχουμε πολλά συστήματα υποβοήθησης από τη βασική έκδοση, κάτι για το οποίο είναι πολύ σημαντικό κάποιος ο οποίος θα επενδύσει κάποια λεφτά και θα πούμε πια από πού ξεκινούν οι τιμές, να έχει κάποια στάνταρ συστήματα ασφαλείας στην κατοχή του για να είναι και πιο ασφαλές το ταξίδι ή η διαδρομή που θα κάνει. Βεβαίως και ειδικά και στην ηλεκτρική έκδοση υπάρχουν και λειτουργίες για φόρτιση του αυτοκινήτου από μακριά, μέσα από το κινητό μας τηλέφωνο, από την εφαρμογή που λέγεται Opel Connect. Μάλιστα. Τιμούλες τώρα. Για να πούμε λίγο τις τιμούλες. Από πού ξεκινάει το Opel Mokka, γιατί κακά τα ψέματα BSUV κατηγορία, ο ανταγωνισμός και όχι απλώς είναι μεγάλος, σφάζονται σε αυτή την κατηγορία όλες οι εταιρείες. Εκεί τι έχει κάνει η Opel για να φέρει τον υποψήφιο αγοραστή πιο κοντά? Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή στην καινούργια χρονιά, στο πρώτο τρίμηνο, βλέπουμε αυτή την κατηγορία να φτάνει το 50% των πωλήσεων. Mm-hmm. Είναι τεράστια με όλη τη σημασία της λέξεως. Εδώ η Opel, το Mokka, το έχει τοποθετήσει στις 22.300 ευρώ, αλλά αυτή είναι η έκδοση Elegance. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πιο φτωχή έκδοση, να το πω έτσι, στην πρότασή της. Και όπως είπαμε, έχει όλον τον εξοπλισμό και όλες τις τεχνολογικές καινοτομίες που θα μπορούσε να ζητήσει ο οδηγός, είτε στον βασικό είτε στον προαιρετικό εξοπλισμό. Αντίστοιχα, η ηλεκτρική έκδοση ξεκινάει από τις 29.000 ευρώ με την επιδότηση όμως. Είναι. Θυμίζω ότι υπάρχει το κινούμε ηλεκτρικά το πρόγραμμα, το οποίο δίνει μια επιδότηση της τάξης των περίπου 5.600 ευρώ στο ΜΟΠ. Οπότε η αρχική τιμή διαμορφώνεται με την επιδότηση στις 29.000. Πολύ ανταγωνιστική τιμή σε αυτή την κατηγορία. Κάταψε με 29.000 ευρώ ηλεκτρικό και BSUV κατηγορία δεν βρίσκεις εύκολα. Όντως θεωρούμε ότι η τιμή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι το δεύτερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο που προτείνει η Opel, μετά το ηλεκτρικό Corsa να θυμίσω. Και έχουμε προσδοκίες για αυτό το μοντέλο. Να πούμε ότι ο ηλεκτροκινητήρας είναι 50 κιλοβατορών, η μπαταρία, συγγνώμη, mm-hmm. είναι 50 κιλοβατορών και φορτίζει μέσα σε μισή ώρα, μπορεί να φορτίσει στο 80% σε ένα ταχυφορτιστή, 100 κιλοβάτ. Καλό είναι. Καλή. Και η αυτονομία και η χωρητικότητα της μπαταρίας θα δώσει. Είναι κάτι mm-hmm. για το οποίο κακά τα ψέματα πλέον ο κόσμος, όποιος θέλει να αγοράσει το αυτοκίνητο, κοιτάει την αυτονομία, ασχετά να αρέσει ή δεν αρέσει το αυτοκίνητο που θέλει να αποκτήσει, αλλά το πρώτο που κοιτάει είναι το νούμερο της αυτονομίας. Δεν είναι όπως τα λέει στα συμβατικά με την άμυνα και την κατανάλωση, εκεί πας πρώτα να σ' αρέσει το αυτοκίνητο και μετά πας το να δω και την κατανάλωση. Τώρα έχουμε ξεκινήσει λίγο ανάποδα, κοιτάμε αυτονομία, γιατί κακά τα ψέματα είναι κάτι το οποίο είναι καινούργιο και δεν ξέρουμε πώς μας συμπεριφέρεται και στον δρόμο. Πολύ σωστά. Και όντως η αυτονομία προβληματίζει, αν και στο Mokka στα 324 χιλιόμετρα που δίνει ο κατασκευαστής, νομίζω ότι καλύπτει τις ανάγκες στην αστική και περιαστική περιοχή. Δηλαδή μπορεί κάποιος να κινηθεί άνετα με 324 χιλιόμετρα αυτονομία, έχοντας ως δεδομένο ότι ο μέσος οδηγός κάνει γύρω στα 50 χιλιόμετρα την ημέρα.
ένας μέσος οδηγός μιλάμε πάντα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε φτάνουν και περισσεύουν για φόρτιση μία φορά την εβδομάδα. Λοιπόν, Opel Mokka παρουσιάστηκε. Πού πιστεύει η Opel Ελλάς ότι θα φτάσουν οι πωλήσεις πλέον σε αυτό το σκληρό, σε αυτή τη σκληρή κατηγορία του ανταγωνισμού που υπάρχει? Δεν μπορώ να σας πω απόλυτα νούμερα και νούμερα, γιατί όπως βλέπουμε η αγορά είναι ιδιαίτερα ευάλωτη. Λόγω κορονοϊού, λόγω της πανδημίας, βλέπουμε διακυμάνσεις στην αγορά κάθε μήνα που ειλικρινά δεν ξέρεις, πρέπει να έχεις μια μαγική μπάλα για να μπορέσεις να δώσεις νούμερα. Μπορώ να σας πω όμως ότι εφόσον μιλάμε για δύο καινούργια μοντέλα από την Opel, και το Crossland και το Mokka στην κατηγορία Β, ότι έχουμε πάρα πολύ υψηλές προσδοκίες και θεωρούμε ότι η Opel εδώ θα αυξήσει το μερίδιό της σημαντικά έναντι προηγούμενων ετών. Ωραία. Τι καινούργιο περιμένουμε από την Opel? Είδαμε το Opel Manta, το οποίο πραγματικά για τους παλιούς, για τους λίγο πιο μεγάλους, μόνο και μόνο το όνομα Manta πραγματικά ανατριχιάσαμε, ότι θα μπορέσει ή θα βγει στην σκέφτεται η Opel να το βγάλει σε γραμμή παραγωγής. Τι περιμένουμε από την Opel νέο τώρα, κάτι για το οποίο ίσως μας εντυπωσίασε ακόμη μια φορά? Ναι, έχουμε ανακοίνωση για μια ακόμα τεχνολογική καινοτομία της Opel. Ανακοινώσαμε πρόσφατα, τέλος Μαρτίου, τις κυψέλες υδρογόνου. Πλέον το ηλεκτρικό μας Vivaro λειτουργεί και με κυψέλες υδρογόνου και είναι στην παραγωγή. Δεν είναι θεωρητικό κόνσεπτ πρωτότυπο αυτοκίνητο. Κατασκευάζουμε πλέον Vivaro ηλεκτρικό με κυψέλες υδρογόνου. Είναι η επόμενη μέρα της ηλεκτροκίνησης, αν μου επιτρέπετε. Και η Opel είναι ανάμεσα στους πρώτους που υιοθετούν αυτή την τεχνολογία. Ακριβώς, είναι, ακριβώς είναι ο πρώτος κατασκευαστής που πάει να βγάλει ηλεκτρικό με κυψέλες υδρογόνου. Και μου είναι και όχι λίγο περίεργο, είναι μεγάλο εγχείρημα το να βγεις στην αγορά μπροστά και να το κάνεις. Ναι, και θέλουμε με αυτή την κίνηση να δηλώσουμε την αγάπη της Opel για την καινοτομία. Πάντα προσπαθούσε η Opel να είναι καινοτόμος σε ό,τι έκανε. Σας θυμίζω τεχνολογίες όπως το IntelliLux LED Matrix στα φώτα. Σας θυμίζω... Έπεσε η γραμμή, δυστυχώς. Σήμερα έχουμε τεχνικά προβλήματα. Τέλος πάντων, Μαρία στον αέρα. Ναι, συγγνώμη. Έλεγα λοιπόν για το Vivaro E ότι στο τέλος του χρόνου θα το δούμε, θα είναι διαθέσιμο προς πώληση πανευρωπαϊκά. Το λανσάρισμα του δηλαδή, το πανευρωπαϊκό του λανσάρισμα θα είναι στο τέλος του 2021. Οπότε είχαμε το Zafira, το E-Life, το οποίο βγήκε και για να περικά μαξίδια, μια πολύ ωραία κίνηση της Opel, να σκέφτεται τους ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερα κινητικά προβλήματα και να έρχεται να βοηθάει με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε ακριβώς το Vivaro. Όπως είχαμε κάνει. Πες. Συγγνώμη. Και με το Combo. Αντίστοιχες λύσεις υπάρχουν και στο Combo. Ναι. Έρχεται λοιπόν και η ψέλες υδρογόνου με το Vivaro. Έχουμε Opel Mokka. Έχουμε Opel Crossland. Έχουμε το Corsa το ηλεκτρικό. Πιστεύω η χρονιά για εσάς φέτος θα είναι. Τρέχουμε ηλεκτρικά και πάμε να δούμε πού θα καταφτάσουμε. Ναι, όντως. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας, αλλά νομίζω μας αρέσουν οι προκλήσεις. Σε μια εταιρεία και ποια δεν αρέσει η πρόκληση. Το θέμα είναι ότι έχετε τα όπλα πλέον και τα όπλα είναι πολύ σημαντικά στον ανταγωνισμό απέναντι στα άλλα αυτοκίνητα. Μαρία, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και μιλήσαμε για το νέο Opel Mokka. Ελπίζουμε σύντομα να ανέβει επάνω και να το έχουμε στα χέρια μας. Δεν μας άρεσε το ότι το οδηγήσα μόνο Αθηνές δημοσιογράφοι να τα λέμε και αυτά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δύο αυτοκίνητα τα τάτημα, πού να προλάβουν να πάνε? Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά είστε στη πρώτη, η επόμενη που θα το πάρουν θα είναι η Θεσσαλονική συνάδελφοι. Οπότε. Ναι, σύντομα κοντά σας. Ούτως άλλως έχει στείλει επάνω Opel Corsa E και Opel Crossland, οπότε θα έχουμε να πούμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα για αυτά τα δύο μοντέλα τα οποία έχουμε τα test drive.
και ξεκινάμε δυνατά με μήνα Opel, κακά τα ψέματα. Σωστά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία και να σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Επίσης, Μαρία, καλό Σαββατοκύριακο. Να έχεις. Καλή μέρα. Γεια.